πάμε στο Δήμο Φεστού. Και γιατί θα πάμε στο Δήμο Φεστού? Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία με φόντο την ανακύκλωση από τη μία και από την άλλη τη σωστή νοοτροπία που πρέπει να διαμορφωθεί στη σωστή γενιά, σε παιδάκια νηπιαγωγείου δημοτικού, καθώς έβει. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να τοποθετήσει σε σχολεία του Δήμου Κάδους, έτσι ώστε να ξεχωρίζουν τα παιδιά το χαρτί, το πλαστικό και το μέταλλο. Βεβαίως για συμβολικούς λόγους ξεκινάει από τα σχολεία αυτή η πολύ όμορφη δράση. Και τα μικρά παιδιά θα μάθουν από τις πρώτες έτσι ηλικίες και το πώς να ανακυκλώνουν και τα ωφέλη της ανακύκλωσης, αλλά θα διδαχθούν και από τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με, έτσι, με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς το περιβάλλον, τον καλύτερο τρόπο για να συμβάλλουν και εκείνα με τη σειρά τους. Είναι όρος ανακύκλωση διαλογής στην πηγή. Και πάμε στον κύριο Αντώνη Κωνσταντουλάκη, τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Φεστού. Πώς είστε, τι κάνετε, κύριο Κωνσταντουλάκη? Σας καλησπερίζω από την κεντρική πλατεία της μαρτυρικής πόλης του Τυμπαϊκίου. Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους τους τηλεθεατές σας. Τι καιρό κάνει, Αντιδήμαρχε? Σήμερα είχαμε μια ηλιοφάνεια, μαρή συννεφιά. Ναι. Σταμάτησαν οι βροχές, παρόλο βέβαια μας έκανε πάρα πολλά χιλιοστά τα προηγούμενα 24 ώρα. Μάλιστα. Και σαν έτσι έχετε και το χαρτοφυλάκιο της πολιτικής προστασίας, προβλήματα δεν αντιμετωπίσατε? Ευτυχώς είχαμε ήδη κάνει πρόληψη, οπότε όλα κινήσαν ομαλά. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας, πάμε στην ανακύκλωση, πάμε σε αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία. Ναι, ναι, μ' ακούτε? Σας ακούμε βέβαια, κάποιες λεπτομέρειες, βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Φαντάζομαι ορισμένα από αυτά τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με αυτή την νοοτροπία, με αυτή την κουλτούρα και με αυτό το σχεδιασμό. Τι ακριβώς δείξατε στα παιδιά και ποια είναι τα μηνύματα που πήρατε? Έτσι ακριβώς, αν μπορούσα απλά να σας περιγράψω το χαμόγελο και τον ενθουσιασμό που έχουν νιώσει όλα αυτά τα παιδιά με το υλικό που τους παραδώσαμε τις τελευταίες ημέρες. Τους έγινε μία ενημέρωση και από τον Δήμαρχό μας και από τους αρμόδιους αντιδημάρχους των υπηρεσιών και των διοικητικών υπαλλήλων του Δήμου Φεστού το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την ανακύκλωση, τι μπορεί να προσφέρει στο περιβάλλον και πραγματικά μας χαροποιεί που τα παιδιά τα κατανόησαν σε ένα μεγάλο βαθμό. Μάλιστα, αναφορικά με τις απορίες τους, τι σας είπαν? Το κύριο και ζητούμενο ήταν πώς θα γίνει η μεταφορά των απορριμμάτων αφού βρίσκονται σε ξεχωριστούς κάδους. Τους εξηγήσαμε τη διαδικασία και έτσι πραγματικά τους χαροποιήσαμε το πώς μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα μέσα από την εκπαίδευση. Και μιας και μιλάμε για ανακύκλωση στο Δήμο Φεστού, γενικότερα η Δημοτική Αρχή έχει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Το επίπεδο της νοοτροπίας εκεί των κατοίκων που βρίσκεται, είστε ικανοποιημένοι? Θέλετε ακόμα να γίνουν βήματα προς τα μπρος? Έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία 3 χρόνια. Πραγματικά οι άνθρωποι έχουν κατανοήσει. Το ζητούσαν τόσα χρόνια να επανέλθει η ανακύκλωση στο Δήμο Φεστού. Πραγματικά έχουμε πάει σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Ελπιστούμε στο άμεσο μέλλον να ενισχύσουμε τις παροχές μέσω των πράσινων γωνιών που έχουμε εντάξει τοπικό σχεδιασμό, ώστε πραγματικά να συμβάλλουμε όλοι μαζί στα μέγιστα. Μάλιστα, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, Αντιδήμαρχε. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο, τη φιλοξενία, να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο αγάπη και ειρήνη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.